Μητσοτάκη, ξεκινήσατε την ομιλία σας με μία φράση εξόχως επιθετική, ότι εμείς ήρθαμε εδώ και σας εκβιάζουμε, σας απειλούμε, ζητάμε να γίνει εξεταστική επιτροπή. Δεν εκβιάζουμε κανένα, δεν απειλούμε κανέναν. Ζητάμε να βγουν στο φως αυτά που θέλει να μάθει ο ελληνικός λαός. Αλλά λέει, σας το κάνουμε αυτό διότι σας απειλούμε να σας βάλουμε 3,5 μέτρα, 3 μέτρα κάτω από τη γη. Κύριε Μητσοτάκη, κάποιοι άλλοι προσπαθήσαν να βάλουν 3 μέτρα κάτω από τη γη, το σκάνδαλο του Κελπνό. Αλλά δεν θα μπει 3 μέτρα κάτω από τη γη το σκάνδαλο του Κελπνό. Ούτε το σκάνδαλο της Siemens, ούτε τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων, ούτε και το σκάνδαλο της φοροδιαφυγής και της λίστας Λαγκάρτ. Διότι σας ζήτησα για άλλη μια φορά σήμερα να πάρετε μια θέση για τον περιβόητο στενό συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά, που δεν υπάρχει λίστα που να μην είναι εμπλεγμένος. Και εσείς, αντί να πάρετε μια υπεύθυνη θέση και στάση, ουσιαστικά μας εγκαλέσατε, διότι η αναφορά μας στο στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού, του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος κατηγορείται βεβαίως, και τότε κατηγορείται από εμάς ως αντιπολίτευση και σήμερα, ότι την υπόθεση της λίστας Λαγκάρτ μαζί με τον κύριο Βενιζέλο την έκρυψαν και πήγανε στο δικαστήριο μονάχα του Παπακοσταντίνου και όχι, αποκρύψαν τις δικές τους ευθύνες. Ο κ. Βενιζέλος είχε ακριβώς την ίδια ευθύνη με τον κ. Παπακοσταντίνου. Ήταν αντιπρόεδρος του κ. Σαμαρά. Και βεβαίως σήμερα μαθαίνουμε όλος τυχαίως ότι σε αυτή τη λίστα ήταν συγγενικά πρόσωπα του κ. Σαμαρά. Και χωρίς ντροπή σήμερα καταθέτει μηνύσεις. Και εσείς έρχεστε εδώ και υπερασπίζεστε τον κύριο Παπασταύρου και λέτε... Και... Παρακαλώ, παρακαλώ, καθίστε. Μην παρεμβαίνετε. Υπερασπίζεστε τον κύριο Παπασταύρου λέγοντας ότι... Κύριε Βορύδη, του σε μια δίκη. Μην με αναγκάζετε να λέω ονόματα, σας παρακαλώ. Κάντε ησυχία, ονόματα ακούστηκαν πολλά. Σας παρακαλώ. Μπορώ, κύριε Πρόεδρε. Γλώσσα λανθάνουσα. Διότι εμείς αυτό που ζητάμε είναι να δώσετε εξηγήσεις, να προχωρήσει η δικαιοσύνη και να διαλευκανθεί η υπόθεση. Εσείς στην ρήμη του λόγου σας ξέρετε τι είπατε για τη συμμετοχή του κ. Παπασταύρου στη λίστα των φοροφυγάδων. Δηλαδή εσείς τον αποκαλέσατε φοροφυγά. Τον κάψατε τον άνθρωπο. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα παραπάνω. Έχετε όμως το θράσος, κύριε Μητσοτάκη, να συγκρίνετε τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας με τα δάνεια ενός κόμματος που εκείνη την εποχή, την εποχή των παχυλών αγελάδων, που των παχιών αγελάδων, ναι, που η Βουλή εδώ αποφάσιζε και έδινε 86 εκατομμύρια ευρώ κρατική χρηματοδότηση, είχε ένα 3% και φυσικά για τα δάνεια που έπαιρνε είχε βάλει υποθήκη το κτίριο των γραφείων του κόμματος στην πλατεία Κουμουνδούρου. Εσείς ποια υποθήκη έχετε βάλει? Ποιες εξασφαλίσεις είχατε για τα 200 εκατομμύρια της χρηματοδότησης από τις τράπεζες, κύριε Μητσοτάκη? Απαντήστε στον ελληνικό λαό. Και συγκρίνετε έναν δανεισμό 200 εκατομμυρίων με έναν δανεισμό με υποθήκη και με εξασφαλίσεις της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ. 8 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάω για μεγέθη τα οποία είναι 200 με 10 μέσες άκρες. Και το ερώτημα λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, είναι εξυπηρετούν τα δανεία σας? Αυτό είναι το ερώτημά σας. Λέτε ότι θα δώσετε όλη την κρατική χρηματοδότηση για την εξυπηρέτηση των δανείων σας. Μα ξέρετε πόσο είναι το σύνολο της κρατικής χρηματοδότησης σήμερα? Περίπου 6 εκατομμύρια. Πόσα παίρνει η Νέα Δημοκρατία? Πόσα χρόνια θα κάνετε για να αποπληρώσετε τα δάνεια αυτά? Θα κάνετε πάνω από 80 χρόνια. Αυτό θέλετε να μας πείτε? Κύριε Μητσοτάκη, είπατε
Σας παρακαλώ, κάντε ησυχία. Ανοιχτός να τα βγάλετε όλα στο φως. Εγώ λοιπόν, επειδή με προκαλέσατε, σας λέω, ελάτε να βάλουμε ορκωτούς λογιστές στα ταμεία σας και στα ταμεία μας. Να μας βγάλετε όμως και τα τιμολόγια του κύριου Μαυρίκου στην Εξεταστική Επιτροπή, κύριε Μητσοτάκη. Διότι δεν τα έχετε βγάλει όλα στο φως. Κάποια τα έχετε αποκρύψει. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Συγκρίνετε, κύριε Παπαδόπουλε, υποθέσεις της μεγάλης, παρακαλώ πολύ, για τις οποίες εμείς λέτε στοχοποιούμε στελέχη σας, τον κύριο Παπασταύρο εννοείται, με την υπόθεση του κύριου Σταθάκη. Προσπαθείτε λοιπόν και σε αυτό το σημείο να κάνετε έναν άθλιο συμψηφισμό, διότι λέγε κάτι θα μείνει, το ίδιο είναι, η υπόθεση της φοροδιαφυγής, η συμμετοχή σε λίστες, με την υπόθεση του ότι είχε κάνει μια παράληψη στο πόθεν έσχες και εξετάστηκε, γιατί φωνάζετε. Η Επιτροπή λοιπόν, ακούστε, μη φωνάζετε. Παρεμβαίνετε. Η Επιτροπή λοιπόν, για να σας ενημερώσω, κυρία Μπακογιάννη, που φωνάζετε, η Επιτροπή πόθεν έσχες, στην οποία, όπως γνωρίζετε, δεν συμμετέχουν μόνο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, συμμετέχουν δικαστικοί και συμμετέχουν και στελέχη του δικού σας κόμματος. Η Επιτροπή πόθεν έσχες, και για την υπόθεση του κ. Σταθάκη και για την υπόθεση του κ. Φλαμπουράρη, που τα είχατε κάνει σημαίες και προεκλογικά και μετά τις εκλογές, απεφάνθη και έβαλε και τις δύο υποθέσεις αυτές στο αρχείο. Και η απόφαση ήταν σχεδόν ομόφωνη. 6-1, ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας μειοψήφισε, οι 6 πλειοψήφισαν και από τους 6 οι 2 ήταν μόνο του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί λοιπόν επανέρχεστε ξανά σε ένα θέμα και να δημιουργήσετε την άθλια εντύπωση του συμψηφισμού σε μια καθαρή ιστορία απέναντι στην αθλειότητα της φοροδιαφυγής, την αθλειότητα της Siemens, την αθλειότητα των θαλασσοδανείων. Θέλετε λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, να απαντάμε κι εμείς με τον ίδιο τρόπο? Όχι. Εμείς εκλαμβάνουμε αυτή τη στάση βέβαια ως αδυναμία πολιτική. Και δεν θα απαντάμε με μηνύσεις σε αυτού του είδους αθλειότητες. Ας κάνετε όσες μηνύσεις θέλετε. Την ιστορία της φοροδιαφυγής, την ιστορία των θαλασσοδανείων, την ιστορία των εκβιαστών, την ιστορία της Siemens, εμείς θα την αναδείξουμε. Όσες μηνύσεις θέλετε κάντε. Όμως για άλλη μια φορά, κύριε Μητσοτάκη, αποδειχθήκατε ένας κακός συνήγορος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν χρειάζεται συνήγορους. Ό,τι έχουν να πούν το λένε δημόσια. Μας καταθέσατε όμως εδώ στα πρακτικά τις δηλώσεις σας. Στις οποίες δηλώσεις σας αυτό το οποίο λέτε είναι ότι συμφωνείτε σε ένα ουσιώδες ποσό μεταρρυθμίσεων σε αυτά που προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εγώ χαίρομαι που τα λέτε αυτά. Χαίρομαι γιατί αυτή είναι η ιδεολογία σας, αυτή είναι η άποψή σας. Αυτό για το οποίο δεν χαίρομαι είναι να υπερασπίζεστε το Ταμείο εκεί που δεν χρειάζεται να το υπερασπίσετε. Στην απέτησή του για νέα μέτρα και στις διαρροές δεξιά και αριστερά ότι το θέμα δεν είναι αν κάποιοι επιχειρούν να οδηγήσουν τη χώρα σε συνθήκες ασφυξίας, αλλά ποιοι αναδεικνύουν, ποιοι βγάζουν αυτές τις διαρροές. Όμως, κύριε Μητσοτάκη, επειδή σήμερα είχατε μια γραμμένη ομιλία που μιλούσε πάλι για την εξεταστική, ατυχήσατε όμως, διότι προφανώς δεν λάβατε υπόψη σας μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Είχατε μια γραμμένη ομιλία που μιλούσε για εξεταστική επιτροπή για τη μεγάλη ζημιά που προκάλεσε η διαπραγμάτευση της τράπεζας. Και ατυχήσατε, όχι μόνο γιατί όλη η ελληνική κοινωνία γνωρίζει ότι οι τράπεζες ανακεφαλοποιήθηκαν με μόλις 5,7 δις ενώ προέβλεπε η Συμφωνία 25 και οι αγορές έβαλαν περίπου 8 δις στις τράπεζες αυτές, αλλά ατυχήσατε γιατί σήμερα ο Μάριο Ντράγκη, ο διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εξέδωσε μία ανακοίνωση. Μία ανακοίνωση που μάλλον θα σας αναγκάσει από εδώ και πέρα να λέτε το παραμύθι σας περί κατάρρευσης και συρρήκνωσης της οικονομίας χωρίς δράκο.
διότι ο Μάριο Ντράγκη ανακοίνωσε τη συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης. Δεν έχει δράκο το παραμύθι σας, κύριε Μητσοτάκη. Αυτή η απόφαση ισοδυναμεί με έμεση κεφαλαιακή ενίσχυση. Ησυχία, παρακαλώ. Οι τράπεζες μπορούν να πουλήσουν σταδιακά εντός της χρονιάς έως και το 50% των ομολόγων έκδοσης του EFSF, τα οποία εντάσσει μέσα στη διαδικασία της ποσοτικής χαλάρωσης, ομόλογα τα οποία διακρατούν στα χαρτοφυλάκια τους ελληνικές τράπεζες περίπου 30 δις, πάνω από 30 δις ευρώ. Το 50% λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι θα έχουν μια ενίσχυση οι τράπεζες πάρα πολύ σημαντική, πάνω από 15 δισεκατομμυρίων, 18,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ακρίβεια. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν αποτελεί μόνο μια ουσιώδη ανακούφιση των τραπεζών και της ρευστότητας, αυτό αποτελεί και την αρχή του τέλους της κρίσης και της αξιολόγησης που έρχεται, θέλετε δεν θέλετε, χωρίς επιπλέον μέτρα, όπως θέλει διακαώς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κύριε Μητσοτάκη, είπατε... Ελάτε, όλοι θα πάνε στα χωριά τους. Κοιτάξτε, μην το ξαναπείτε αυτό. Σας παρακαλώ, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτά είπαμε και στη διάσκεψη των Προέδρων. Λοιπόν, συνεννοηθήκαμε. Προχωρήστε. Κύριε Μητσοτάκη, είπατε για άλλη μια φορά ότι ζητάτε εκλογές. Και ότι ό,τι και να κάνουμε, απευθυνθήκατε σε μένα προσωπικά και στην κυβέρνηση, αργά ή γρήγορα θα φύγετε. Έτσι μας είπατε. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το αργά από το γρήγορα έχει μια διαφορά. Και θέλω να σας πω, κύριε Μητσοτάκη, είσαστε γόνος μιας ιστορικής οικογένειας την οποία τιμώ. Ο πατέρας σας έκανε 25 χρόνια από το 65 στο 90 να γίνει πρωθυπουργός. Εσείς με αυτά που λέτε και κάνετε θα κάνετε πολύ περισσότερα και δεν ξέρω αν θα γίνετε. Παρακαλώ, κάντε ισχύα. Ναι, κύριε.